Στην Παοκάρα έχουμε την κλίκα του Τζαβέλα. Είναι ξεφτύλα για τον ΠΑΟΚ. Κάποτε, για παράδειγμα, ο Κούδας, ας πούμε, δεν τον χώνευε ο Ασλανίδης. Δεν τα είχαν καλά. Ο Ασλανίδης με τον Κούδα. Και έκανε το κουμάντο, ας πούμε, ο Κούδας, λέω εγώ. Κάποτε, ας πούμε, ο Γαλάκος έκανε το κουμάντο στον Ολυμπιακό. Ήθελε να φάει, ας πούμε, τον Περόνε, λέω εγώ τώρα. Παράδειγμα, λέω. Ο Γαλάκος ήταν ο Γαλάκος, ο Κούδας ήταν ο Κούδας. Ο Περόνε, οι παλιοί θυμούνται, όχι αυτός ο Περόνε που είναι στον Ηρακλείο, παλιός ήταν ο Περόνε. Κάποτε ο Δωμάζος ήθελε να κάνει τα κουμάντα στον Παναθηναϊκό. Κάποτε, ας πούμε, λέω εγώ για παράδειγμα, μπορεί ο Κούις με τον Παλί να θέλανε να κάνουν τα κουμάντα στον Άρη και το Φυρό με το Βένο. Κάποτε μπορεί να θέλανε να κάνουν τα κουμάντα, ξέρω εγώ, στον Πανιόνιο ο Σαραβάκος με ο Πεχταράς. Ή ο Χάιτας όταν έπαιζε στην ΑΕΚ ήθελε να κάνει τα κουμάντα ο Μαύρος, έτρωγε προπονητές, τους πέταγε τις πατσαβούρες στα μούτρα, τους πέταγε ξέρω εγώ τα βρυσίδια, δεν ήθελε να κάνει προετοιμασία, αρχότανε τον Σεπτέμβριο να πούμε για προπόνηση, ήταν ο Μαύρος όμως. Ο Μαύρος λοιπόν πέταγε στιτό στην περιοχή 25 γκολ το χρόνο. Τι να τον πει ο προπονητής. Τι να τον πει ο προπονητής. Τι να πει τον προπονητής στον Κούδα. Κάμπλησε λιγότερα τσιγάρα, τον έλεγε ο Λόραντ και τον έβλεπε ο Κούδας και τον έγραφε κανονικά. Του πέταζε 80 ασίστ το χρόνο και 15 γκολ ο Κούδας. Και έπαιρνε παραμάζωμα 3-4 παίκτες μαζί. Το Χατζηπαναγή τι αν τον πει, ας πούμε, αν ξενύχταγε, που δεν ξενύχταγε. Ξέρω εγώ τι θα κάνει, ο Χατζηπαναγής ήταν όλος ο Ηρακλής μπροστά, πίσω τα τρώγαν όρθιοι. Γιατί το ξέρουν αυτοί κι εγώ, αλλά δεν το λέμε. Τέλος πάντων. Το να κάνει λοιπόν το κουμάντο στο Μέγα, στο Αλφα ή Μενεγάκι. Πάει στο διάλο. Το να κάνει. Αχώνευτη λέει άλλος. Ναι, αχώνευτη, αλλά κάνει την κουμάντα όμως. Το να κάνει, ας πούμε, στο Μέγα Σάνελ κουμάντο εκείνα σχημομούρα, εκείνη αγριομούρα, να πούμε, η Τρέμη. Πάει στο διάλο. Λες. Στο Μετρόπολης. Ναι. Να κάνει ο κόκκινο στο Μετρόπολης που είναι πρόεδρε. Πάει στο διάλο, ναι. Εσύ ρε Τζαβέλα, πώς κατάφερες. Αυτό είναι Αθήνα, ρε φίλε. Αυτό είναι Αθήνα, είναι σχολείο. Σχολείο, ρε βλαχαδερά, εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι Αθήνα, βλαχαδερά. Βλάχη. Και βάζω και τον εαυτό μου πρώτα, γιατί και εγώ από εδώ είμαι. Μην νομίζω ότι κάνω κάτι διαφορετικό. Ρε βλαχαδερά από τη Θεσσαλονίκη, η Αθήνα είναι το κουμάντο, ρε. Ο Τζαβέλας, αυτή εδώ η πορδή στα στόπερ του ΠΑΟΚ, είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα που κάνει τα κουμάντα στον ΠΑΟΚ. Και εσείς περιμένετε να πάρετε πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Ο Τζαβέλας. Και τα λέω πριν το μάτς με την Άγιαξ. Και μια πείτε, ναι, πείτε μάτι και τι και τα λέει, πείτε με τι. Άστε ρε, δημόσια σχέση εγώ δεν κάνω. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε με Ολυμπιακούς, ούτε με Παναθηναίκους, με τίποτα. Δεν γουστάρω ρε. Δεν γουστάρω. Έχουμε εδώ τον Τζαβέλα, δεν μιλάει κανένας, τρώει τον Περέιρα. Ποιος εσύ ρε Τζαβέλα που τρως τον Περέιρα, ας πούμε. Τι είσαι, στόπερ αριστερό. Που αν σε βάλουνε δίδυμο με τον Κρέσπο Ζόνι, θα φας 3 γκολ από τον Άγιαξ αύριο. Αν δεν φωτίσει ο Θεός του ποδοσφαίρου τον Ίβιτς, αυτή τη μουτσούνα τον Ίβιτς, να πετάξει τρίτο στόπερ το Μαλεζά και δεξιά το Μάτο, αριστερά το Λέοβατς και να φτιάξει πεντάδα και μπασταρδεμένο αμυντικό σύστημα. Αν το φωτίσει. Είσαι Δωμάζος ρε. Τι είσαι, Κούδας. Είσαι Κουής. Είσαι να πούμε Δελικάρης. Να πεις ναι ρε εγώ είσαι Βουγιουκλάκη μωρί. Είσαι να πούμε, είσαι Καρέζη. Ποιος είσαι, ο Πιδάου, είσαι στοπεράκι είσαι ρε. Και ολόκληρος ΠΑΟΚ, γι' αυτό λέω το Σαββίδο την άμπαλος, και δεν παίρνω εγώ χαρτζηλίκι, δεν γουστάρω. Είσαι άμπαλος και εσύ Σαββίδη, και ο άλλος ο γιος ο Μίκης Μάους, και αυτός δύο άμπαλοι μαζί. Δύο άμπαλοι μαζί ρε Μίκης Μάους. Γιατί είστε άμπαλοι. Γιατί προσαρμόζεται μια άμυνα στον ΠΑΟΚ, τετράδα, τριάδα, διάδα στα στόπερ και πρέπει να μου είναι ο Τζαβέλας μέσα. Και χαγιά στα τέτοια μου τον έχουμε βάλει τον Τζαβέλα. Επειδή είναι φίλος με 5 ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και έβγαζε τον Μίκη Μάου βόλτα να πούμε, θα ρίσκει ο σκύλος μου η μήνη να πάει κατουρίσει να πούμε στα πευκάκια. Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ που θέλετε μωρέ και μου λέτε τώρα για Άγιαξ και για Μάγιαξ. Και μου πήρατε 3 χαφ ανέτοιμους και θα βάλετε τους ανέτοιμους επάνω στα Άμστερνταμ. Δηλαδή, πάει και λέει ο Ίβιτς, το πιάνουν τώρα οι ρεπόρτερ τον Ίβιτς και του λένε ρε Ίβιτς, κύριε Ίβιτς, γιατί ας πούμε τον Περέιρα και τι τους λέει ρε παιδιά. Δεν το βγάλαν οι άνθρωποι, τι τους λέει. Είναι 4 κιλά λέει βαρύτερος λέει ο, πώς το λένε, Περέιρα. Ο Περέιρα.
Δηλαδή εκείνο ο σκαροκεφαλίου Μπιζεσβάρ που τον έβαλες να παίξει ένα ημίχρονο είναι περιλικότερα κιλά βαρύτερος. Εκείνο το μάγουλο να πούμε. Εκείνο το μάγουλο, εκείνο του σαν το κόκκινο. Το μάγουλο ήταν δηλαδή μικρότερο το μάγουλο.